Παλάδια μου και τα δικά μας συγχαρητήρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις η πρώτη ερώτηση είναι πάντα στερεότυπη. Πώς νιώθεις μετά την κατάκτηση του φετινού τίτλου της πρωταθλητρίας? Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί το φετινό πρωτάθλημα ήταν πραγματικός μαραθώνιος. Ως που αναλογίζομαι ότι έχω περάσει 50 αγώνες εφήβων και ανδρών, και η επιτυχία του ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ μεγάλη, διότι η κόπη μας στο τέλος εδικαιώθησα. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Σε ποιο στάδιο του πρωταθλήματος άρχισες πραγματικά να ανησυχείς ότι θα μπορούσε να το χάσεις? Στο δεύτερο γύρο, όταν είχα την απώλεια του Κούτσακου, ο οποίος ήταν ένας βασικός παίχτης και είχε αδυνατήσει το κέντρο της ομάδος. Με τη συμμετοχή όμως του Ματσεντίδη, που ήρθε από την Αθήνα και μας βοήθησε πάρα πολύ, ανέβηκε κάπως η ομάδα και ξαναβρήκαμε, μετά από μία πτώση, ξαναβρήκαμε τον εαυτό μας. Οπωσδήποτε η ομάδα που παρουσίασες ήταν αρκετά πλήρης, θαυμάσια ομάδα και της άξιζε οπωσδήποτε ο τίτλος. Τι θα ήθελες όμως να έχεις μέσα στην ομάδα σου, κάτι που έλειπε? Ήθελα να έχω ένα πολύ ψηλό. Και συγκεκριμένα να σας πω τον Κοζάκη. Τώρα μετά την κατάκτηση του τίτλου, ποια είναι τα σχέδιά σου? Θα σκεφτώ λίγο αν θα συνεχίσω. Αν θα συνεχίσεις να είσαι προπονητής? Θα συνεχίσω να είμαι προπονητής, γιατί νιώθω κουρασμένος. Αν θα συνεχίσω, θα δουλέψω πολύ πάνω στους μικρούς, οι οποίοι είναι για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Για το κύπελλο? Για το κύπελλο θα προσπαθήσουμε να το πάρουμε. Ντίνο, είναι η πρώτη φορά που πιάνει το ΑΠΟΕΛ το πρωτάθλημα στην ιστορία του. Πώς νιώθεις? Πολύ ευχαριστημένος φυσικά, διότι από πάρα πολύ καιρό τώρα, περίπου 17 χρόνια, είχαμε την ίδια περίπου ιστορία. Όταν λες 17 χρόνια, θέλεις να πεις ότι αγωνίζεσαι εδώ και 17 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ? Ακριβώς. 17 χρόνια από το 1957 περίπου. Ποια είναι η ωραιότερη στιγμή της ζωής, ήταν η ωραιότερη στιγμή της ζωής σου σε αυτό το χρονικό διάστημα? Φυσικά η σημερινή, που τουλάχιστον η κόβη η φετινή, αυτό θα σε έναν αισιόντελος. Θα συνεχίσεις να παίζεις? Φυσικά, μέχρι που κρατούν τα γόνατά μου. Άλλοι τρεις παίχτες του ΑΠΟΕΛ από τους βασικούς, ο Μπαμπόρης, ο Κόνιαλης ο μεγάλος και ο Κόνιαλης ο μικρός. Αρχίσουμε από τον Μπαμπόρη. Εσύ πρέπει να είσαι συνηθισμένος από τις κατακτήσεις των τίτλων της πρωταθλητρίας, από την προέλευσή σου από την ΠΑΕΚ. Ως γεγονός, στην ΠΑΕΚ είχαμε πάρει 3 πρωταθλήματα και μετά τον πόλεμο, όσοι ήθελα που προηγουμένως να καταταχθώ στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, τα κατάφερα μετά από τον πόλεμο. Σήμερα νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερος σήμερα, διότι όπως γνωρίζω, ο κύριος Παλάδιος εργάζεται από χρόνια στο ΑΠΟΕΛ και φέτος καταφέραμε επιτέλους να πάρουμε τον επίσημο τίτλο, τον οποίο η κάθε ομάδα επιδιώκει να πάρει. Εδώ κοντά σου είναι δύο από τους στενούς συνεργάτες σου, τα δύο κανόνια, ας πούμε, του ΑΠΟΕΛ. Ο Κόνιαλης ο μεγάλος και ο Κόνιαλης ο μικρός. Να αρχίσουμε από το μεγάλο. Μάλιστα. Από ποια θέση σου αρέσει περισσότερο να σκοράρεις? Από δεξιά. Διότι είμαι συνηθισμένος από τη δεξιά μεριά. Άμα είναι από αριστερά, δεν τα βάζεις? Δεν είμαι συνηθισμένος από την αριστερή μεριά, αλλά από τη δεξιά έχω καλύτερη ευστοχία. Είναι αλήθεια ότι σουτάρεις καλύτερα από μακριά παρά από κοντά? Από μακριά σουτάρω καλύτερα. Για το μικρό λένε ότι γεννήθηκε κάτω από το καλάθι, είναι αλήθεια? Αλήθεια. Εσύ ποια είναι η θέση που θα ήθελες να ασχοληθείς περισσότερο? Όχι pivot. Playmaker και ελ αριστερό. Σήμερα είδαμε ορισμένες έξυπνες μπαλιές.